Την ώρα που εξετάζονται εντελεχώς οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί στο κέντρο επιχειρήσεων για την αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα, από την ιατροδικαστική έκθεση προκύπτει ότι ο θανάσιμος τραυματισμός του 20χρονου προήλθε από σφαίρα που δέχτηκε στο θώρακα. Το θύμα έφερε δύο διαμπερή τραύματα. Το ένα στο θώρακα ψηλά στον πνεύμονα που βγήκε από την πίσω μεριά και το άλλο δεξιά στην κοιλιακή χώρα που δεν έπληξε ζωτικά όργανα. Και άρα το θανατηφόρο ήταν στο θώρακα. Ο θάνατος ήταν ακαριέως. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού έπεσαν περισσότεροι από 30 πυροβολισμοί. Τα όπλα των αστυνομικών έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών για βαλιστική εξέταση, ωστόσο επειδή τα τραύματα είναι διαμπερή, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν. Οι συνάδελφοί μου σε νόμιμη άμυνα, διότι κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους, πρέπει να εξουδετερώσουν την απειλή, η οποία αυτή τη στιγμή προτρέφεται εναντίον τους. Γιατί να χτυπήσουν στα λάστιχα τόσο διαδρομή, να τους σταματήσουν αυτοίς. Βγάλαν τα πιστόλια και του ρίχνανε ψυχρό. Απόλυτη ότι οι επιβάτες του κλεμμένου οχήματος δεν ήταν οπλισμένοι και δεν σταμάτησαν στον αστυνομικό έλεγχο διότι φοβήθηκαν εμφανίζονται οι συγγενείς τους. Είναι δεδομένο ότι δέχτηκα πυροβολισμούς ενώ οι ίδιοι δεν έφεραν οπλισμό. Έχουμε περιπτώσεις πολλές απίστειας που δεν σταματούν. Αλίμονο σε τέτοιες περιπτώσεις απίστειών να θρηνούμε νεκρούς. Ο γιος μου μου είπε, βγάζουμε τα χέρια μας ψηλά να παραδοθούμε. Και αυτοί οι επιτοπίες κατεβαίνουν από τις μηχανές και πυροβολάνε κατευθείαν. Πυροβολάνε τα πιτσιρίκια. Και ο γιος μου άνοιξε την πόρτα από τον οδηγό και κρυβόταν έξω από τα μάτια από τη ρόδα. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του ανήλικου Ρωμά, ο οποίος ακόμα διαφεύγει, ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία του να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας στα δικαστήρια του Πειραιά. Την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθούν οι 7 αστυνομικοί για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.